Σήμερα θα μιλήσουμε για την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Παπούλια, στο Ισραήλ. Ήταν μια πάρα πολύ πετυχημένη επίσκεψη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά και όπου πήγαινε, μάλλον, όχι αλλά, όπου πήγαινε, πραγματικά το πρώτο πράγμα που κάνω και μου έκανε εντύπωση ήταν ότι είτε ήταν πρωθυπουργός του Ισραήλ, ήταν ο υπουργός εξωτερικών, ήταν ο πρόεδρος του Σίμων Πέρες, το πρώτο πράγμα που του λέγανε ήταν στις δηλώσεις του: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που η Ελλάδα μας βοήθησε πέρσι με τις πυρκαγιές που κυριόταν περίπου το 1 τρίτο του Ισραήλ. Ήταν η πρώτη, λέει, ήταν η πρώτη που στείλε τα αεροπλάνα. Και αυτό είναι όντως γεγονός. Και μάλιστα μέσω της πρεσβείας εδώ πέρα ειδοποιήθηκε ο Παντρέου που ήταν τότε στην Πολωνία ότι ο Νετανιάου του ζητάει να τον βοηθήσει. Δεν έχουν μεγάλες, δεν έχουν αεροπλάνα στο Ισραήλ πυροσβεστικά, έχουν ένα ή δύο. Θα μου πείτε τέτοια μηχανή πολεμική και δεν έχουν τέτοια. Δεν έχουν, και μάλιστα όχι μόνο αυτό. Η Ελλάδα, αυτό το κάνω σαν παρένθεση, εκτός του ότι έχει το μεγαλύτερο στόλο στην Ευρώπη, έχει τους καλύτερους πιλότους και από ό,τι έμαθα από Γάλλους, Ισραηλινούς και Άγγλους, έρχονται εδώ για να εκπαιδεύονται από τους Έλληνες χειριστές πώς να δουλεύουν τα πυροσβεστικά τους. Δηλαδή η Ελλάδα αυτό είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Είναι υπερδύναμη στην κυριολεξία. Αυτό είναι το ένα που τους ευχαριστούσαν. Και το δεύτερο βέβαια ήταν ότι τους ευχαριστούσαν για το στολίσκο, αυτό που λέγαμε χθες, για το στολίσκο που βοήθησαν ώστε να μην φύγει, ακολουθώντας έτσι τις οδηγίες του ΟΗΕ. Εγώ θέλω να σταθώ σε ένα πράγμα πολύ πιο ανθρώπινο, αν μου επιτρέπετε, και αυτό είναι ο λόγος που έβγαλε ο Παπούλια στην τελευταία μέρα, στο επίσημο γέρμα. Εγώ με τον κύριο Παπούλια τον συνοδεύω από τότε που ήταν υπουργός εξωτερικών, δηλαδή από το 88, 87, 86, αν δεν κάνω λάθος, δεν με πατάει γέρι και η μνήμη μου. Ήμασταν μαζί όπου πήγε ο κύριος Παπούλιας σε θέματα Μέσης Ανατολής και εγώ από κοντά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν δείχνει εύκολα τα αισθήματά του, τα συναισθήματά του μάλλον. Δεν τα δείχνει εύκολα, για να μην σας πω, τα δείχνει καθόλου. Και έχει και ένα καταπληκτικό χιούμορ. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ από τον κύριο Παπούλια. Προχθές λοιπόν στο τελικό γεύμα, αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα και θυμήθηκε την κατοχή, τότε νεαρός παιδάκι, 17 ετών, που βοηθούσε τους αντάρτες τότε. Θυμήθηκε στην Πογιόγιανη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι λέγεται ένα χωριό, το χωριό του, το οποίο μου είναι πολύ δύσκολο να προφέρω. Υπήρχαν 10 οικογένειες εβραϊκές. Αρχίζει λοιπόν και διαβάζει το λόγο και κάποια στιγμή όταν φτάνει στις 10 οικογένειες, λέει ότι υπήρχαν 10 οικογένειες εβραϊκές στο χωριό μου, με τα οποία με τα παιδιά παίζαμε. Και ξαφνικά σταματάει. Σταματάει ο Παπούλιας, ένα δευτερόλεπτο, δύο δευτερόλεπτα. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι είχε χάσει από τα γραπτά του προφανώς που βρισκότανε. Όταν το πράγμα πήγε περίπου στα 5 με 6 δευτερόλεπτα, ακόμα και η Ισραηλινή φρουρά που ήταν από πίσω, θορυβήθηκε και την είδε ότι σηκώθηκε να δει τι συμβαίνει. Και τελικά είχε συγκινηθεί και έσπασε η φωνή του. Συνεχίζει, μιλάει άλλο λίγο και για δεύτερη φορά σπάει η φωνή του όταν θυμήθηκε ότι είχε δει την πρώτη του αγάπη στο δημοτικό να την παίρνουν οι Γερμανοί στα τρένα. Ήταν η πιο ανθρώπινη στιγμή της δημοσιογραφικής μου καριέρας που έχω δει πραγματικά άνθρωπο να συγκινείται τόσο πολύ. Περιττό να σας πω ότι τον είχαν στα όπα-όπα τον κύριο Παπούλια και αύριο θα σας πω και ένα επεισόδιο που είναι ελάχιστα γνωστό στην Ελλάδα, πώς οι Εβραίοι σώζουν τον Γιώργιο Παπανδρέου, τον παππού του σημερινού πρωθυπουργού, την ίδια εποχή που η ΤΟΕΑΜ σώζει τον πατέρα του Πέρες. Γεια χαρά.